κύριος Νίκος Παπάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν, καλές επιτυχίες. Ο πρώην υπουργός ψηφιακής πολιτικής της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και μαθαίνω από πολύ καλά πληροφορημένες πηγές και έγκυρους κύκλους. Ωραία το πάει. Έτσι τα λέτε. Έτσι τα λέμε. Μαθαίνω λοιπόν ότι είστε από εκείνους που ο Πρωθυπουργός έχει να αποθέσει την αρμοδιότητα να ξαναχτίσετε πάλι και να κερδίσετε το χώρο. Αυτά είναι δημοσιογραφικές υπερβολές, νομίζω. Είναι υπερβολές, μια... αφού το είπε άνθρωπος που τα ξέρει, εντάξει, κύριε Παπά. Δεν ξέρω τώρα τι λέει το ρεπορτάζ το δικό σας, ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλοι από κοινού αναλάβει τη συλλογική ευθύνη να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πρέπει να ξαναχτίσετε καινούργια πράγματα, αυτά που εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι προσωπική ευθύνη κανένας από εμάς. Είναι η συλλογική μας ευθύνη για την οποία σας βεβαιώ θα ανταποκριθούμε. Ναι, μαθαίνω ότι το project αυτό το έχετε αναλάβει προσωπικά. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό επίσημα. Αν επίσημα θα δούμε. Καλά. Θα σας βλέπω ότι δηλώσει κάνετε, σας παρακολουθώ. Πάμε στο θέμα, να ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό που ο κ. Θοδωρικάκος, κρίνοντας και τον Πρωθυπουργό, να ξεκινήσουμε το θέμα της Νοβάρτης. Με την πανοκρουσία ήρθατε, πράγματι. Ο κ. Υπουργός τότε βγήκε έξω από το Μαξίμου και είπε πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κόσμου. Μετά είπε ότι κάπως αλλιώς είναι. Είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης, αναμφισβήτητα. Ναι, σας ψάχνουν. Είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης. Σίγουρα υπάρχουν πολλά εκατομμύρια που έχουν χαθεί. Μα είναι σκάνδαλο, δεν είναι. Παγκόσμιο, δεν είναι στην Ελλάδα. Και ο κ. Μητσοτάκης κράτησε κάποιες αποστάσεις τώρα από τα θέματα των εξεταστικών. Κάποιοι άλλοι επιμένουν. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως εγώ είναι ότι πράγματι υπήρξε σκάνδαλο για πολιτικά πρόσωπα, κύριε Παπά. Εσείς που το έχετε μελετήσει και. Και βεβαίως βγήκατε και κάνατε δηλώσεις. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδώσουμε τις πολιτικές ευθύνες. Και οι πολιτικές ευθύνες είναι σαφείς και απαράγραπτες. Εάν προκύψει ζήτημα πολιτικών ευθυνών άλλων προσώπων, αυτό είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μιλάω για να τα πήρανε κάποιοι, αυτό λέω. Αυτό λέω το διερευνάει η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Για να προχωρήσει η δικαιοσύνη παρακάτω, πρέπει να έχει τα χέρια της. Κάποιες πήγαν στο αρχείο. Κάποιες πήγαν στο αρχείο και κάποιες προχωρούν. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με την ψυχραιμία που πρέπει. Να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όσοι έχουμε και την ευθύνη της εκπροσώπησης των πολιτικών δυνάμεων. Και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Δηλαδή, να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Όχι να καταγγέλνουμε δικαστές όταν παίρνουν μια απόφαση η οποία δεν μας βολεύει. Έρθει και εκεί θέλει γίνεται αυτό. Εντάξει. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Δεν είναι. Άρα, και λοιπόν, οι άλλοι τα ίδια και εσείς τέλος πάντων. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ σε λίγες ώρες από ό,τι παρακολουθούσα, γιατί όσο έλεγε ο κύριος Θοδωρικάκος, θα δούμε πού θα καταλήξει η εσωκομματική διελκυστίδα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Είναι μόνο η εσωκομματική διελκυστίδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι κρίνεται αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το αν θα αποδείξει ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι, αν διακατέχεται από μια πολιτική δειλία ή όχι. Αυτό. Ποια θα είναι η πολιτική δειλία? Η πολιτική δειλία είναι να επαναποχωρήσει. Είναι ότι θα κάνει η Εξεταστική Επιτροπή. Περιμένουμε. Εσείς θέλετε να κάνει. Περιμένετε να έρθει τέτοια πρόταση. Καλώς να ορίσει. Όχι, λέω αυτό. Θέλετε να. Καλώς να ορίσει, λέω. Εάν τολμούν, ας προχωρήσουν. Θα την υperψηφίσετε αυτή την πρόταση. Κυρία Μπολά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται τις δικές μας ψήφους για να υπερβεί την καχυποψία ότι διακατέχεται από μια πολιτική δειλία. Προφανώς, προφανέστατα, η πρόταση η οποία θα κατατεθεί θα γράφει και θα δικαιολογεί την συγκεκριμένη κίνηση με κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι δευτερεύον. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν έχετε κανένα θέμα. Εσείς θέλετε και να έρθει ίσα. Και πάμε τώρα στο προηγούμενο που συζητάγαμε με τον κύριο Θοδωρικάκο. Του έκανα την ερώτηση αν η οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως της δικής σας ήταν τέτοια που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε κάποια μέτρα ελάφρυνσης κτλ. Το αμφισβητεί βεβαίως και λέει ότι εσείς χρεώσατε το πρώτο εξάμηνο του 2015 με 100 δισεκατομμύρια, 80 λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, την ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε αυτό. Μια παρατήρηση πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας χθες, όταν έκανε την ομιλία του, το κομμάτι Ιανουάριο-Σεπτέμβριο δεν το ανέφερε. Η αλήθεια είναι. Όχι. Δηλαδή έφυγε από το κομμάτι αυτό. Δεν έκανε και καμία. Ότι δεν κάναμε απάτη. Ναι, είπε ότι είχαμε βάλει ψηλά τον μύχη. Δεν είπα για απάτη. Κάναμε. Δεν είπα. Όχι. Σας λέω ότι είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι εμείς δεν εξαπατήσαμε κανέναν. Είχαμε βάλει τον μύχη όπως αποδείχθηκε πιο ψηλά από ότι μπορούσαμε να περάσουμε. Όταν καταφέραμε κάποια πράγματα και κάποια άλλα δεν τα καταφέραμε, ξαναπήγαμε στο λαό. Αυτό το πράγμα δεν το είχε σκεφτεί κανείς να το κάνει πριν από εμάς. Έτσι δεν είναι. Και τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει μείνει αυτή η ανοησία. Αυτά.
αυτά. Ναι, ναι, αυτή η ανοησία δεν τεκμηρεύεται από πουθενά. Το λένε οι ξένοι, δηλαδή. Δεν το λένε οι ξένοι. Το έχει πει μόνο ο κύριος Ρέγκλιλο μία φορά, ο οποίος είναι ο σκληρότερος από όλους τους Γερμανούς. Αυτός είχε πει καλά λόγια για εσάς και τον είχατε υιοθετήσει. Μπράβο. Αλλά αυτή η ιστορία λοιπόν που λέει ότι η οικονομία έχασε 100 δις είναι με μία. Υπερχρεώθηκε 100 δις. Δεν υπερχρεώθηκε. Είναι προφανές. Αν δείτε τους εθνικούς λογαριασμούς, δεν έχει υπάρξει τίποτα τέτοιο. Αυτός ο συλλογισμός απορρέει από την υπόθεση εργασίας ότι η οικονομία μας σχεδόν απογειώνονταν το 2014. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς είχε μία πολιτική η οποία κατέρευσε στο οικονομικό, στο πολιτικό και στο ηθικό πεδίο. Δεν κατάφερε να πείσει ούτε ένα κόμμα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης να συνδράμει ούτως ώστε να συνεχίσει τη θητεία του και είχαμε την πολιτική αλλαγή. Είμαστε στην τελεία του κύριου Παπά, λένε από πάνω. Πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφω μαζί σας, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Βέβαια τα δικαιολογείτε με ωραίο τρόπο και ωραίο αμπαλάζ. Ναι. Τι εννοείται. Μου λέτε δεν έγινε τίποτα το πρώτο εξάμεινο. Το πρώτο εξάμεινο έγινε μια διαπραγμάτευση. Δεν γίνανε λάθη. Δεν γίνανε. Μα ποιος είπε κανείς ότι είμαστε λάθητοι. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν είπε ότι είμαστε λάθητοι. Δεν είπα. Το μείζον λάθος δεν έγινε. Διότι αποδείχθηκε ότι οι εταίροι εκείνο τον καιρό είχαν μια πολιτική προτεραιότητα πραγματικά τσακίσματος της εναλλακτικής αριστερής προοδευτικής πολιτικής την οποία είχαμε βάλει στο τραπέζι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το κρατάω. Και εκτός από το. Δηλαδή, αν δεν είχαμε το Βαρουφάκι. Αν δεν είχαμε το Βαρουφάκι και είχαμε. Κάποιον άλλο, τον Άγιο Νεκτάριο, Υπουργό Οικονομικών, πάλι, σας, πάλι τα ίδια θα κάνανε. Ναι. Πάλι τα ίδια θα κάνανε. Δεν θα ήταν αριστερός πάντως, Άγιο Νεκτάριο. Εντάξει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας με τον κύριο Νίκο Παπά. Ας πάμε στα τωρινά. Ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς από διάφορες πηγές ότι επιχειρείται ένα νέο μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα προσεγγίσει περισσότερο κόσμο, ένα μοντέλο που θα φέρει από την κεντροαριστερά περισσότερους ανθρώπους σε εσάς και στελέχη και ψηφοφόρους κυρίως, γιατί αυτό χρειάζεστε. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικό προς τη σοσιαλδημοκρατία, τι θα δούμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στο προοδευτικό τόξο. Και αυτό θα συνεχίσει να είναι. Θα συνεχίσει να είναι ανταποκρινόμενο όμως στην εντολή που πήρε και από τις εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές είχαν δύο μηνύματα. Πρώτον, την καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την παγίωση του ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλά ποσοστά και στη θέση, ο δεύτερος, μεγάλος πόλος, στη θέση του μεγάλου πόλου της προοδευτικής παράταξης. Υπήρχε δηλαδή, υπάρχουν αλλεπάλληλα, θα σας έλεγα, στρώματα κόσμου, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στις γραμμές μας, δεν συνδιαμορφώνουν την πολιτική μας, δεν συμμετέχουν στην εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δώσει τις μάχες. Θα το θέλατε αυτό? Είναι απαραίτητο. Για να αναζωογονηθεί οργανωτικά το κόμμα μας, είναι μια απαραίτητη κίνηση. Για να διασφαλίσουμε. Δηλαδή, η τρόικα που είδα, που είναι σημαντικά στελέχη του, ήταν σημαντικά στελέχη στον χώρο της κεντροαριστεράς, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, Ραγκούση, Ξενογεννακοπούλου, ο Θεοχαρόπλος από τη Δημάρ, είναι δηλαδή πρόσωπα τα οποία θέλετε να διαδραματίσουν και ένα ρόλο στο εσωτερικό του κόμματος. Μα ήδη διαδραματίζουν. Δεν έχουμε ήδη άτυπες ή τυπικές επιτροπές. Συνεδριάζουμε σχεδόν κάθε μέρα μαζί, σχεδιάζουμε πολιτική. Και αυτό δεν είναι. Είναι μια κίνηση η οποία είναι ομόθυμη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτονόητο. Όποιος από εμάς έδωσε την εκλογική μάχη, κύριε Χατζή, το είδε σε όλα τα επίπεδα αυτό. Ναι. Είδε δηλαδή τον κόσμο ο οποίος δεν είναι οργανωμένος στο κόμμα μας, αλλά δίνει τη μάχη για την παράταξη. Πώς θα τους πείσετε όμως? Γιατί εντάξει, το να σε ψηφίσει κάποιος είναι πάρα πολλοί παράμετροι που τον κάνουν να πάει να ψηφίσει εσάς, στην Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή ποιο άλλο κόμμα. Πώς θα τον κάνετε όμως να μετέχει? Είναι πολύ διαφορετικό, ξέρετε. Το ψηφίζω κάποιον. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν έχουμε στο μυαλό μας τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των κομμάτων όμως πρέπει να εντάξουμε και στοιχεία. Καινούργια στοιχεία, οι δυνατότητες που δίνουν νέες τεχνολογίες, οι θεματικές οργανώσεις. Εννοείται δηλαδή και το διαδικτύο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το δικό μας κίνημα δεν θα είναι αυτό που θα πρωτοπορήσει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μόνο. Υπάρχουν παραδείγματα ανά την Ηφίλιο. Και παιδιά που και νέου και ανθρώπου. Λέω ανά την Ηφίλιο, υπάρχουν παραδείγματα πολιτικών κινημάτων τα οποία φούντωσαν μέσω τη χρήση των νέων τεχνολογίων. Όπως ο Ομπάμα, μην νομίζετε, ή ο Τραμπ χρησιμοποιούν. Βεβαίως και από τη δεξιά υπάρχουν. Ναι, όχι, από όλα τα και κόμματα. Και δόξα τω Θεώ, λέω ότι εδώ πέρα πάμε σε μια πολιτική περίοδο. Είχατε μείνει πίσω σε αυτό εσείς?
Πιστεύετε ότι είχατε μείνει πίσω? Νομίζω ότι η περίοδος της τετραετούς διακυβέρνησης μας έκανε να μην ασχοληθούμε όσο θα έπρεπε με αυτά τα πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι αντικειμενικό. Ναι, διότι δεν ήμασταν ένα κόμμα μικρό το οποίο είχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στελέχωση, η οποία βρέθηκε σε μια υποχρέωση να πρέπει να λύσει προβλήματα διακυβέρνησης. Είστε σε θέση. Να κάνω αυτό το ερώτημα και να ρωτήσω. Είστε σε θέση να σεβαστείτε ανθρώπους που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους και σας ψηφίζουν και είναι κοντά σας και λένε θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για τους εξ λόγους ο καθένας, όπως σας είπα, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Είστε σε θέση να τους σεβαστείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Εμείς πιστεύουμε, να τις ιδεολογίες, εμείς να πιστεύουμε ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι ανοιχτά και δημοκρατικά και κυρίως να μην έχουν εντός τους ιδιοκτησίες και ενοικιαστές. Εντάξει, υπάρχει μια νομενκλατούρα όμως η οποία είναι σκληρή. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, όχι, να μην τις χρησιμοποιείτε, διότι εμείς είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό και δημοκρατικό και εσωτερικά τον διάλογό μας τον οργανώνουμε με τον τρόπο που πρέπει. Όχι, εννοώ ότι υπήρχε πάντα μια μαγιά από εκείνο το 4%. Η οποία, αυτό δεν είναι, το πάμε την κακή έννοια εγώ, η είναι, οποία πάντα είναι η πιο ισχυρή. Αυτό όμως, προσέξτε να δείτε, δεν είναι πιο ισχυρή. Εδώ πέρα αυτό είναι μοιραίο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι το να εισστρέψουν όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία με πάρα πολύ βαθιά συνείδηση δώσανε τη μάχη μαζί μας, είναι κάτι το οποίο και θα αναζωογονήσει το κόμμα μας και θα σας έλεγα θα βάλει και πάρα πολύ καλές άγκυρες στον προοδευτικό χώρο. Χωράνε όλοι μαζί όμως τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι εννοείτε? Εννοώ ότι έρχονται κάποια καινούργια πρόσωπα, με κάποιες καινούργιες πολιτικές, με κάποιες καινούργιες ιδέες. Οι πολιτικές ειδικές μας σχεδιάζονται στις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Ναι. Σχεδιάζονται με βάση τις ιδεολογικές και πολιτικές μας αρχές και την ανάλυση της συγκυρίας. Η συγκυρία λοιπόν επιτάσσει να συγκροτήσουμε, μάλλον να αναζωογονήσουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αντιπαραβάλλουμε στην κυβερνητική πολιτική. Θα μιλάμε πολιτική. Για ένα πολιτικό μέτωπο ή για ένταξη στο κόμμα σας? Έχει μεγάλη διαφορά αυτό, ξέρετε. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Όχι. Διότι άλλο πάντα εμείς. Άλλο... Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και από το συνασπισμό παλαιότερα, υπήρχαν πάντα προσωπικότητες όταν ήμασταν μικρότερο κόμμα, πολιτικές κινήσεις όταν μεγαλώσαμε, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο. Το ένα λοιπόν δεν αποκλεί το άλλο. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι να βάλουμε τα θεμέλια της προοδευτικής πολιτικής. Πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά? Πολύ γρήγορα, μέσα στο έτος. Και νομίζω, μέχρι το 19 στο τέλος. Νομίζω μέχρι το τέλος 19 θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανασυγκρότησης, οπότε στις αρχές του έτους θα δούμε το συνεδρίο μας. Και ένα τελευταίο. Παρατήρησα ότι όταν μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός στην έκθεση ο κ. Τσίπρας, είπε ότι δεν κάναμε γρήγορα αυτά που θέλαμε, τις παροχές να πούμε, αυτές που θέλαμε και είχαμε σχεδιάσει, προσέξτε, που είχαμε σχεδιάσει. Και βεβαίως αυτό ήταν μια αιχμή, ξηράφη αιχμή, Χράτς, με τη μία, στο Τζακαλώτο. Εντάξει. Γιατί, όχι, χωρίς εντάξει. Οικονομικών. Υπουργός Οικονομικών δεν ήμουν εγώ, ο Τσακαλώτος ήταν. Κύριε Χατζή, ο οποίος προφανώς. Επί τούτου ο Πρωθυπουργός και είπε. Εγώ δεν ρωτάω. Ρωτήθηκε επί τούτου ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι είναι συλλογικές ευθύνες. Λοιπόν, εμείς την αυτοκριτική. Καλά, ένας ήταν. Την αυτοκριτική μας την κάνουμε με γενναιότητα, την κάνουμε με ευθύτητα, ανοιχτά στον κόσμο και θα σας έλεγα αυτό είναι και απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσουμε. Αν η άλλη πλευρά σας κατηγορεί αυτοκριτική περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και όχι σε όλα. Μην μου πείτε σοβαρά. Η άλλη πλευρά νομίζω ότι τα έκανε όλα καλά μέχρι το 2014. Δεν μας έχει πει αν έκανε τίποτα λάθος και κατέρευσε η οικονομία. Και κάνει τα ίδια, προσέξτε. Όχι, σου λέει καλά τα κάναμε και ήρθατε και τα κάνατε μπαντάρα. Αυτό λένε οι άλλοι. Κάνανε αυτά που κάνανε, κατέρευσε η οικονομία και έρχονται και κάνουν τα ίδια και χειρότερα χωρίς να έχουμε τρόικα από πάνω. Προσέξτε. Όχι, δεν θα δούμε τίποτα. Τώρα πάει στη Βουλή νομοσχέδιο. Από τη μεριά της ανάπτυξης, το οποίο φέρνει και εργασιακά. Και τα εργασιακά τα είπαμε στην αρχή αυτά. Μισό λεπτό. Εργασιακά, τα οποία δεν τολμούσαν να τα εξτομίσουν οι τεχνοκράτες του Δούνου του. Για να τα δούμε. Ναι. Αναλυτικά. Να τα δούμε. Τι να δούμε αναλυτικά. Μέχρι αύριο είναι διαβούλευση. Το καταλάβαινε. Αν δεν κάνω λάθος, 17 του μήνα. Ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο για την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων. Αυτά δεν είναι αστεία. Άλλοι σου λες, το λένε αλλιώς. Επειδή λένε ανάπτυξη για όλους, προφανώς δεν αφορά τους εργαζόμενους που περιμένανε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το όλους. Δεν αφορά τους εργαζόμενους που είναι σε κλάδους που έχουν κλαδικές. Καλά, δεν το κάνατε εδώ που τα λέμε. Σοβαρά μιλάτε, κύριε. Πώς, πήγαμε 650 τον κατώτατο. Το ξέρω, το 650 είναι νούμερο τώρα αυτό. 751 σε δύο χρόνια. Πώς θα τον αυξήσει ο κύριος Μητσοτάκης? Προφανώς. Όχι, καλά, δεν μιλώ για αυτούς τώρα για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, θα μιλήσω εγώ για την Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η θέση. Αλλά το 650 δεν είναι και νούμερο τώρα. Η θέση μου λοιπόν, επειδή τώρα εμείς είχαμε ένα σχέδιο, λοιπόν, σας λέω. 7,5 και 7,5 άνοδο του κατώτατου μισθού. Εντάξει, σύμφωνοι το σχέδιο, αλλά δεν έγινε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Είχαμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Λέω τώρα.
Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι έλεγε μάλλον πριν τις εκλογές, γιατί δεν άκουσα τίποτα τώρα στη ΔΕΘ, ότι θα αυξάνονταν ο κατώτατος μισθός με το διπλάσιο της ανάπτυξης. Ναι. Ακούσατε κάτι στη ΔΕΘ? Δεν το ακούσατε. Αλλά περιμένω να δω τους προϋπολογισμούς, τα νομοσχέδια. Θα είναι η στιγμή της αλήθειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που έχετε να έρθουμε αυτή τη μέρα και μετά την. Και καλή δύναμη ξανά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.